φορές έχουμε πει ότι πόσο ωφέλιμη είναι η εγρήγορση, το να ζούμε στο εδώ και τώρα, το να είμαστε παρόντες. Τι θέλουμε να πούμε αυτό? Κάθε φορά που εμείς είμαστε παρόντες στο τώρα, δημιουργούμε ένα αριθμό στο τώρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ένα τώρα, τώρα, τώρα. Κάθε φορά θα μπορούσαμε ότι είμαστε στο εδώ και τώρα, σε εγρήγορση, στο δευτερόλεπτο, θα μπορούσαμε να δούμε το αριθμό του δευτερολέπτου. Αν μας ξεφεύγει ο αριθμός του δευτερολέπτου για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε και μετά να το αλλάξουμε, θα είμαστε ίσως σε μια εγρήγορση στο λεπτό. Μετά θα παίζουμε δηλαδή με το αριθμό του λεπτού. Όσο λεπτά είναι η ενέργεια, και θα μπορούμε εμείς δηλαδή ένα λεπτό να βλέπουμε την αλλαγή της. Ίσως πιο αργά είμαστε πιο βυθισμένοι στην ταύτιση της ενέργειας μέσα μας, θα μπορούμε να τη βλέπουμε ανά μισά, ανά ώρας, ανά μέρας. Και κάθε φορά θέλω να πούμε αυτό το πράγμα, ότι όποτε εμείς είμαστε σε μια κατάσταση επαγρύπνησης, θα μπορούμε να δούμε το ρυθμό στην μικρότερη του, θα λέγαμε στην πιο γρήγορη του, συχνότητα. Κάθε φορά λοιπόν, φίλοι μου, κάτι που εμείς μπορούμε να το αντιληφθούμε σε ένα ρυθμό, θα λέγαμε μέρας, θα πρέπει να παίζουμε την παρατήρηση πάνω στον ρυθμό της ημέρας για να μπορούμε να το αλλάξουμε. Όμως εμείς, όταν την παρατήρησή μας την έχουμε στο εδώ και τώρα, κάθε φορά, θα είναι πολύ εύκολο για μας να μπορούμε στο δευτερόλεπτο, θα λέγαμε, να καταλάβουμε την εκκίνηση κάποιες ενέργειες. Γιατί ο ρυθμός μπορεί να πηγαίνει σαν συχνότητα πολύ γρήγορα και να είναι τικ-τικ-τικ-τικ-τικ και να το παρατηρούμε έτσι. Ενώ σε ανθρώπους που είναι πιο χαμηλή ευστροφία, θα λέγαμε, συχνότητα μέσα από τους φωτός, αντίληψης, να μπορούσε να πηγαίνει σαν τικ-τικ-τικ. Και αυτό φτιάχνει και το συνειδησιακό χρόνο που σας έχω ξαναμιλήσει, το έχω γράψει και άλλες φορές. Κάθε φορά λοιπόν που εμείς εστιάζουμε στο εδώ, κάθε φορά που εμείς εστιάζουμε στο αυτό που συμβαίνει τώρα, πραγματικά μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα και να αλλάζουμε και να έχουμε επιλογή για τον εαυτό μας, για τη δόνησή μας. Φανταστείτε τις περισσότερες φορές ρωτάμε τους ανθρώπους τι είσαι. Και ο άλλος κοιτάει το ρυθμό της ζωής του και λέει σε όλη τη ζωή μου πιο πολύ τι ήμουν καλός. Και λέει είμαι καλός. Άλλες φορές ο άλλος κοιτάει πιο πολύ την τελευταία του ζωή, την τελευταία του περίοδο και λέει α, είμαι άσχημα. Άλλες φορές κοιτάει ο άλλος αυτή τη μέρα και το ρωτάς πώς είσαι και σου λέει ξέρεις κάτι, είμαι άρρωστος. Άλλες φορές λοιπόν ο άλλος κοιτάει μια ώρα πριν. Αναλόγως λοιπόν με εμείς σε τι ρυθμό δίνουμε τη δική μας συνειδητοποίηση, απαντάμε και στο ποιοι είμαστε, τι δόνηση έχουμε. Έτσι στην πραγματικότητα, κάθε φορά που εμείς συνειδητοποιούμε στο εδώ και τώρα τι μας συμβαίνει, θα λέμε πραγματικά τι είμαστε στο εδώ και τώρα. Δεν χρειάζεται να πέφτουμε σε λύθη και να λέμε ψέματα, συσσαγωγικά, ή μια αλήθεια που δεν ισχύει ή δεν συμβαίνει συνεχώς. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που λέμε ποιος είμαι εγώ, θα μιλάω για το εδώ και τώρα ποιος είμαι. Ακριβώς, να αναγνωρίζω στο εδώ και τώρα τι μου συμβαίνει. Να μην έχω την πλάνη του νου να μου λέει παλιά, ίσως, ποιος είμαι. Γιατί χάνω το εδώ και τώρα. Βλέπετε, η κατάσταση ενοχής ή διάφορα πράγματα που μπαίνουν μέσα μας, μας βάζουν λίγο συνεχώς να θυμόμαστε το παρελθόν ή το μέλλον. Όμως στην πραγματικότητα αυτός που είναι αναγνωριστικός στο εδώ και τώρα έχει την ειλικρίνεια του εαυτού του, φίλε μου. Σας είπα, τις περισσότερες φορές επειδή είμαστε ταυτισμένοι, αυτό που θυμόμαστε δεν είναι αυτό που κάνουμε, αλλά ένας άλλος αυτός που θέλουμε να θυμόμαστε. Και όταν ρωτάμε στην πραγματικότητα ποιος είμαι, αντί να δούμε τα άλλα που κάνουμε τώρα, σκεφτόμαστε όταν κάναμε αγαθοεργίες, όταν είμαστε καλοί άνθρωποι, όταν συνεισφέρουμε. Και έτσι λόγω της κατάκρισης δεν μας δίνεται ευκαιρία να δούμε το πραγματικό εαυτό που λειτουργεί στο εδώ και τώρα. Κάθε εδώ, κάθε τώρα είμαστε διαφορετικοί. Οι ίδιοι. Απλά πρέπει να ξέρουμε τι είμαστε στο εδώ και τώρα. Με αυτό το ρυθμό του εδώ και τώρα μπορούμε να αλλάζουμε εύκολα κατά επιλογή, χωρίς να χρειάζεται να μεγαλώνει ο ρυθμός και να φτάσει σε εκείνη την κατάσταση της λύθης που προηγουμένως είχαμε, ώστε να φανερωθεί μετά από μήνες, χρόνια και να γίνει θεραπεία μέσα μας, μέσα από εντάσεις και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να μας τραβήξουν τη δική μας αντίληψη μέσω της λειτουργικότητας του νου, η οποία έχει πέσει ανθρωπότητα. Αυτά σχετικά με τον ρυθμό του εδώ και τώρα, ειρήνη σε όλους.